Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ Ζωσιμάρ εδώ τώρα Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ Ποδερό το πόδι του, του. Ζωσιμάρ και πάλι Ο Περέιρα Ζωσιμάρ 24 χρόνο παίχτης της Βοτακόβο Να λοιπόν ο Ζωσιμάρ Ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο Από τον πατέρα του Που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο για να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της τύχημαν. Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα πόντ που κατά καιρού μου το έχουν ζητήσει. Έχω απαντήσει αρκετέ φορέ. Ρε, εσεί τα έχω γράψει. Είναι γραμμένα. Είναι δύο πολύ μεγάλα κείμενα τα οποία έχουν την υπογραφή μου και βρίσκονται εκεί έξω. Για όποιον θέλει να τα αναζητήσει. Τι να, ξαναλέμε τα ίδια. Όμω, αρκετό κόσμο μου έχει πει: Ρε, εσύ, ε, να το κάνει και πόντ, να μείνει να υπάρχει με τη φωνή, με τη δίγηση και όλη αυτή την ιστορία. Οπότε, είπα αυτή τη φορά να ενδώσω. Να τα πω και στο μικρόφωνο. Παρέα φυσικά με όλου σα που ακούτε. Πατήστε follow και subscribe. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ακροάσει και για όλα τα ρεκόρ. Και παρέα φυσικά και με τη στοίχημα. Για μία ακόμη φορά το όνομα τη Θάτσερ εμφανίστηκε στα social και στα κείμενα. Για μία ακόμη φορά ένα από τα κείμενα που έχω γράψει χρησιμοποιήθηκε ως αντίλογος ότι σταματήστε να επαναλαμβάνετε τη συγκεκριμένη παπάντζα. Δεν είναι αλήθεια ο μύθος που συνοθεύει τη Θάτσερ και το ποδόσφαιρο. Οπότε ήρθα να το κάνω και podcast. Και το σωστό είναι να ξεκινήσω λέγοντας ότι ναι, μπορεί τα συγκεκριμένα κείμενα τα οποία πλέον είναι παραπάνω από 10 χρονών. Το ένα έχει γραφεί το 13, φίλε. Γεράσαμε. <laughs> το ένα έχει γραφεί το 13 και το άλλο έχει γραφεί το 16. Μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή για κάποιου εκεί έξω, του οποίου ευχαριστώ πολύ, κάθε φορά που αναφέρεται το όνομα τη θάση σε με το ποδόσφαιρο, το όνομά μου είναι το πρώτο που του έρχεται στο μυαλό, ω Α, αυτό είναι που έγραφε τα κείμενα που λένε ότι Όλα αυτά είναι ψέματα και ένας μύθος. Από την άλλη, οκ, okay, δεν φύτρωσα το 2013 που έγραψα το συγκεκριμένο κείμενο. Τι εννοώ. Εννοώ ρε σεις, ότι οκ, okay, και εγώ κάποτε για πάρα πολλά χρόνια πίστευα, όπως πάρα πολλοί άλλοι ακόμα μέχρι και σήμερα, ότι όντω η Θάτσερ έκανε κάτι σπουδαίο εναντίον του χολυγανισμού στην Αγγλία. Ότι όντω η σιδηρά κυρία, μέσα σε όλα όσα έκανε στη φοβερή τη πρωθυπουργική θητεία που στιγμάτισε την Αγγλία, δεδομένα, ό,τι καν αν πιστεύει κάποιο για εκείνη, ένα από τα φοβερά και τρομερά που έκανε ω πρωθυπουργό ήταν να νικήσει του χούλιγκαν. Να αλλάξει άπαξ διαπαντού το ποδόσφαιρο. Να με την πυγμή τη, να του πετάξει έξω, να τιμωρήσει τι αγγλικέ ομάδε, να καθαρίσει τα γήπεδα και ρε παιδί μου να γίνει Iron Lady, Iron Man, ε, που ε, με τη έβαλε τη σιδερένια κάσκα με την καρδιά του Τόνι Στάρκ. Ε, εντάξει, και νίκησε του Χούλιγκαν. Τα πίστευα κι εγώ. Και ο λόγο που τα πίστευα είναι γιατί χωρί πλάκαρε εσεί. Δεν φταίμε, δηλαδή α σηκώσουμε το χέρι και α πούμε ότι οκ, okay δεν είναι κακό το παραδεχτώ. <σχει> δεν τα ξέρουμε όλα. Ωραία είναι στη ζωή να καταλαβαίνουμε ότι κάναμε λάθο. Ε, εγώ το απολαμβάνω. Μ' αρέσει γιατί σημαίνει ότι κάτι, μαθαίνω κάτι ίδιο. Δηλαδή, αν κάθε και λίγο δεν συνειδητοποιεί πόσο λάθο έκανε πριν από λίγο καιρό, σημαίνει ότι μένει στα ίδια. Ωραίο είναι να μαθαίνει, ωραίο να καταλαβαίνει ότι κάνει λάθο. Καμιά φορά σε ενοχλεί γιατί λε, έκανα μεγάλο λάθο ή αδίκησα κάποιον, ξέρει, ή επέμενα για κάτι που ήταν τελείω λαθασμένο, οπότε φαίνομαι λίγο γελίο τώρα. Αλλά okay, it's part of the process. Έτσι μεγαλώσαμε, Ρε. Σεις. Πέρα την πλακα Το λέγει και για του μικρότερου. Αλλά το λέγει και για του συνομίλητου. Δεν φταίμε. Έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή, στα 80's, ε, εκεί που μάθαμε τη λέξη χούλιγκαν, εκεί που μάθαμε το να βάζουμε τη βία μαζί με τα γήπεδα στην ίδια πρόταση, κερκίδε, επεισόδια, ξέρει. Δειλά-δειλά. Τότε λοιπόν, έτσι μα το είπαν ότι αυτή που δεν μάσαγε σε οτιδήποτε έκανε ως Πρωθυπουργό της Αγγλίας δεν μάσισε και στην περίπτωση του χολυγκανισμού πότε μπήκε ο χολυγκανισμός στα σπίτια μας με τρόπο που δεν είχε ποτέ επαναληφθεί το Μάιο του 1985 Χέιζελ πως λέμε Μπατακλάν πως λέμε Τέμπι μία λέξη Καταλαβαίνουμε όλοι τη στιγμή. Χέιζελ. Τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Τότε η νούμερο ένα ομάδα στην Ευρώπη εκείνη εποχής, εποχή και η Αγγλική αλλά και όλη τη Ευρώπη, η Λίβερπουλ, η οποία είχε πάρει το πρωταθλητριών, λε και ήταν παιχνιδάκι, 77, 78, 81, 84. Έφτασε σε άλλον ένα ακόμα τελικό τσεμπεσλίκ ως κάτοχος του τότε. Απέναντι στην Έδρα το Χέιζελ, καταραμένο από κάθε άποψη. Επισόδια, χούλιγκαν σάγκλι, δεδομένα. Δεν το συζητάμε για την ευθύνη των παδών τη Λίβερπουλ. Καταδικάστηκαν, δικάστηκαν, τιμωρήθηκαν, μπήκαν φυλακοί κτλ. κτλ, κτλ. Νεκροί σε τελικό πρωταθλητριών. Αν είναι ποτέ δυνατόν 39 νεκροί στις Κερκίδες ως αποτέλεσμα των δύο επεισοδίων του γεγονότος ότι του τους σύνθλιψαν στη γωνία του κηπέδου μαζί με όλα τα υπόλοιπα το οποίο κατέρευσε το οποίο ήταν κατάλληλο παντελώς Κερκίδες, κατάλληλη η Βελγική Αστυνομία όλα μαζί perfect storm αλλά πάνω απ' όλα χουλιγανισμός των Άγγλων 39 νεκροί ή 32 Ιταλοί Υπόστηριχτέ τη Γιούβεντζου. Οι υπόλοιποι επτά ήταν Γάλλοι, Βέλγοι και ένα Βορειοελλανδό. Σοκ. Ήμασταν μικροί και το Χέιζελ έγινε συνώνυμο του ότι χειρότερο μπορεί να υπάρξει στο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν είχε γίνει σε ένα μάτς, να το δει λίγο, πέυγα έγινε στον τελικό του Πονταχντριόν. Ο οποίο τελικά διεξήχθη την ίδια μέρα με 32 νεκρού, 39 νεκρού κερκίδε και τον πήρε η Γιουβέντου με το πέναλτι που έγινε εκτό περιοχή γιατί έπρεπε να το πάρει η Γιουβέντου. Γιατί στο φινάλε η Γιουβέντου είχε θρυνήσει του οπαδού τη από την επίθεση των χουλιγκάνων, α πούμε, τη Λίβερπουλ. Τι μα είπαν οι ειδήσει τι επόμενε μέρε. Ότι η σιδηρά κυρία που ήταν πάντα στι ειδήσει, γιατί ήταν η εποχή με τι απεργίε των ανθρακορίχων και με όλα αυτά τα πράγματα, η εποχή που άλλαζε την Αγγλία και την οικονομία τη και όλο αυτό το κομμάτι, Τη Στάτσερ που ήταν και η πρώτη, ε, με το συζητάμε, δηλαδή και ήταν και η πρώτη γυναίκα που ήταν πρωθυπουργό τη Αγγλία. Τι μα είπαν, Τιμώρησε η σιδηρά κυρία τι αγγλικέ ομάδε. Τόσο πολύ δεμάσαγε, ρε παιδί μου, που του απέβαλε από τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει επαόριστον όλου, όχι μόνο τη Λίβερπουλ, όλου. Γιατί δεν άντεχε την ξεφτύλα τη χώρα τη εκτό των Συρώνων. Αυτό βαραίνει την Αγγλία, ήταν η δήλωσή τη. Και είδαμε ως παιδιά, κάποιοι μεγαλύτεροι, κάποιοι μικρότεροι. Αυτή ήταν η είδηση. Χουλιγκάνι, Λίβερπουλ, νεκροί, Ιταλοί, Θάτσερ, τιμωρία, τέλος. Κάπως έτσι φτιάχτηκε στο μυαλό μας η πεποίθηση που έμεινε και για δεκαετίε και υπάρχει ακόμα και σήμερα ότι δήθεν η τιμωρία τη Θάτσερ ήταν αυτή που ήταν η αρχή του τέλου για, τους του χούλιγκαν, που έβαλε τέλο στον χούλιγκανισμό, που έφτιαξε την Περμελίκο όπω την ξέρουμε σήμερα κτλ. Τότε και τα επόμενα χρόνια έχουμε το άλλο ότι έτσι μα είπαν και πώς θα μάθουμε την αλήθεια. Ε, τώρα το 2023 δεν έχουμε Δικαιολογία να πιστεύουμε στο συγκεκριμένο παραμύθι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ακόμα και αυτό το υπερβολικό ότι του τιμώρησε η Θάτσερ, ακόμα και αυτό ρε παιδί που το πρώτο, ε, δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, δεν απέκλεισε η Θάτσερ τι αγγλικέ ομάδε από τι ευρωπαϊκέ οργανώσει. Η UEFA το έκανε. Δεν είχε δικαίωμα η Θάτσερ να επιβάλλει την ποινή. Δεν είναι δική τη η συγκεκριμένη ποινή. Αυτό που μπορούμε να πιστώσουμε στη Θάτσερ, στη συγκεκριμένη ιστορία, είναι ότι όντω ενθάρρυνε, α πούμε, την ε, τιμωρία. Τη όντω, δύο μέρε πριν είναι επιβληθεί η τιμωρία τη από την UEFA, η Θάτσερ είχε επικοινωνήσει με την Αγγλική Ομοσπονδία, με την ΕΦΕ και του είπε να επιβάλλουν τιμωρία. Και, τους είπε και η ΕΦΕ έτσι απάντησε: Μα εμεί δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Η, η UEFA θα το κάνει. Και υπάρχει ο θρύο που μπορεί να είναι αλήθεια. Εγώ, δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω. Ε, ότι επικοινώνησε με τον τότε πρόεδρο τη UEFA, τον Ζακ Τζορτζ, και του είπε, όταν ε, αυτό τη είπε, ότι κοίταξε να δει, ε, θα επιβάλλουμε ποινή για κάποια χρόνια. Η απάντηση τη Θάτσερ ήταν, κύριε πρόεδρο, νομίζω ότι είστε επί Ότι με έναν τρόπο, α πούμε, ε, ενθάρρυνε. Οκ, okay. δεν τη το αφαιρώ. Δικαιούται το credit. Αλλά η Θάτσερ του πέταξε έξω. Όχι. Δεν τους πέταξε έξω. Να πούμε ότι συμφώνησε με τέτοια ιστορία, γιατί ήθελε να προστατεύσει το κύρος τη χώρα τη εκτό συνόρων. Να το πούμε, φυσικά. Να πούμε ότι το έκανε γιατί ήθελε να βάλει τέλο στο χουλιγανισμό είναι ένα άλμα λογική τεράστιο. Δεν την ενδιαφέρε να βάλει κάποιο τέλο. Δεν την ενδιαφέρει γενικά το ποδοσφαιρό. Είχε μια στάση απέναντί του μακριά και αγαπημένη. Δεν ήταν από του πολιτικού. Και δεν το λέω για κακό αυτό. Οι οποίοι θέλησαν ποτέ κατά τη διάρκεια τη θητεία του να πούν ο κόσμο λατρεύει το ποδόσφαιρο, οπότε να συνδεθώ εγώ μαζί του για να κερδίσω, ξέρεις σε δημοφιλία όπω κάνουν πάντα οι πρωθυπουργοί των χωρών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και το λέω για καλό αυτό, το λέω προ τιμήν τη. Δεν το λέω για κατηγορία το συγκεκριμένο κομμάτι. Μακριά και αγαπημένη με το ποδόσφαιρο. Ουδέποτε ήθελε να το φτιάξει και ουδέποτε είδε αυτό που συμβαίνει στι αγγλικές κερκίδε εντό των συνόρων σαν κάτι που πρέπει ίδια να διαχειριστεί. Και όταν το έκανε, αναγκαστικά, όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά δεν έδωσε. Τί... δεν άλλαξε τίποτα προ το θετικό. Δεν άφησε πίσω τη γιατί είδα και ένα φοβερό tweet που λέει: Αν θέλετε να φτιάξετε τη βία, λέει: Υπάρχει το χειρίδιο εκεί, η φωτογραφία τη και λε, κάτσε. Όταν λε χειρίδιο, εννοεί ότι η Θάτσερ έκανε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Σωστά. Να τα κάνουμε κι εμεί και να λυθεί. Ε, δεν υπάρχει αυτό εσύ. Ούτε στο ελάχιστο. Δηλαδή, μιλάμε για. Δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Πώ λένε οι σκηνοθέτε ή οι αφηγητέ, flashback μερικού μήνε νωρίτερα από το Χέιζελ. Η ιστορική κόντρα τη Θάτσερ με του Ανδρακορίχου λήγει στι 3 Μαρτίου του 1985. Πέντε. Είμαστε στην ίδια χρονιά με το Χέιζελ. 3 Μαρτίου βρισκόμαστε. Λίγοι, η κόντρα, οι κόντρα με του ανθρακορίχου σταματάνε την απεργία. Η Θάτσερ πετυχαίνει μια ιστορική για εκείνη νίκη. Δέκα μέρε αργότερα έχουμε προημετελικό κυπέλου Λούτων Μίλγουολ. Έχετε ακούσει εσεί που είστε μεγαλύτεροι λίγο ότι κάποτε οι οπαδοί τη Μίλγουολ ήταν οι χειρότεροι χούλιγκαν τη ιστορία ένα από του λόγου που συνοδεύουν του συγκεκριμένου οπαδού, που συνοδεύει του συγκεκριμένου οπαδού αυτή η ταμπέλα, είναι αυτά που έγιναν στο Λούτον Μίλγων μέχρι και σήμερα μνημονεύονται στα χειρότερα επεισόδια που έχουν γίνει ποτέ μέσα σε αγωνιστικού χώρου. Είναι προημετελικό κυπέλου 13 Μαρτίου. Ακούστε τώρα την συγκυρία. Πρόεδρο Λούτον είναι ένα τύπο που είναι προσωπικό φίλο τη Θάτσερ και έχει και δι... θέση στη Βουλή. Ο οποίο φίλο τη Θάτσερ και κοινή λογική, τη λέει: Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με του μεγαλύτερου αλήθειε που υπάρχουν ποτέ. Μα διαλύσανε το γήπεδο, αυτά κάνουν παντού. Και άκου τι σου λέω. Απαγόρευση μετακινήσεων. <χι> αν σα σημειώσει κάτι. Ελληνικό φαινόμενο. Απαγόρευση μετακινήσεων και κάρτα μέλου. Δεν μπαίνει κανένα σε κανένα γήπεδο τη χώρα πουθενά. Αν δεν έχει κάρτα μέλο που θα τη βγάζει η κυβέρνηση. Δικά μα είναι αυτά εντάξει, η Λούτον λοιπόν τότε αποφασίζει μόνη τη με τον πρόεδρο να μπαίνει στο κοινοβούλιο όπως σας είπα, γιατί ήταν ε, κολλητός και λέει λοιπόν εμείς ε, δεν θέλουμε ξανά ε, ο παδούς στο κήποδο μας δεν επιτρέπεται. θα είμαστε η μοναδική ομάδα στην ε, Αγγλία που δεν θέλουμε κανένας να μπαίνει στο κήποδο μας γιατί τα σπάνε απαγόρευση αντί παραμπάσα και παντού. Και την απέβαλαν τη Football League. Βλέπει όσα έγιναν στο Ρούτον Μίλγολ. Η Θάτσερ και πηγαίνει με του εκπροσώπου του ποδοσφαίρου και του λέει έξι μέτρα. Κάρτα μέλου, εθνική, καλύτερα κάγκελα και φράκτε στα γήπεδα. Ε, έχετε ακούσει το παραμύθι ότι έφτιαξε την Περμελή. Τα γήπεδα χωρί φράκτε η Θάτσερ ήθελε περισσότερου φράχτε. Πιο δυνατούς, να μην σπάνε, να μην μπορούν να φύγουν από εκεί πέρα που είναι μαντρωμένοι οι ταξιδιώτε και να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και κλειστά κυκλώματα παρακολούθηση. Και μπαίνει ο Μάιο και έρχονται οι τραγωδίε. 11 Μαου έχουμε την φωτιά στην ξύλινη κερκίδα. Υπήρχαν ακόμα ξύλινε κερκίδε στα γήπεδα. Στο γήπεδο τη Μπράτφορντ. Μπράτφορντ Φάιρ. 56 νεκροί με φρικτό τρόπο. Λαμπάδα, δεν ξέρω αν έχετε δει τι Σε άλλο γήπεδο έχουμε επεισόδια κατάρρευση τείχου. Τόσο παλιά ήταν τα γήπεδα τότε. Μπορούσαν να καταρρεύσουν οι τείχοι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Γήπεδα που ήταν πίσω στην εποχή του που είχε πάρει η Αγγλία το παγκόσμιο κύπελο το 1966. Νεκρό 15χρονο. 11 Μαου έχει γίνει αυτό. 56 νεκροί από φωτιά σε γήπεδο. 11 Μαου. Στι 29 Μαου έρχεται το Χέιζελ. Το τελευταίο χτύπημα. Το καρφί στο φέρετρο. Ακόμα και τώρα μπορείτε να βρείτε αφιερώματα να ψάξετε στο Ιντερνετ για εκείνου του μήνε, θεωρούνται οι πέντε χειρότεροι στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Απάνω από τα χτυπήματα εντό-εκτό των συνόρων με όλου του τρόπου. Επισόδια μέσα στα γήπεδα, από φιλοξενούμενου, φωτιέ, γήπεδα που καταραίουν και ο απόλυτο διασυρμός σε πανευρωπαϊκό, αν όχι παγκόσμιο τρίπεδο. Νεκροί στι κερκίδε με σαφέστατη υπετιότητα των Άγγλων οπαδών. Επιβάλλεται η τιμωρία, αλλά η τιμωρία είναι τιμωρία, παιδιά. Δεν είναι το μέτρο που άλλαξε κάτι. Το μέτρο που μπήκε σε εφαρμογή από τη Θάτσερ ήταν το Εθνικό Σύστημα Μελών. Η ίδια κάρτα, Φυλάκιση για ένα μήνα για όποιον μπαίνει στα γήπεδα χωρί αυτήν. Η κυβέρνηση έχει τον έλεγχο και όλα αυτά τα πράγματα, πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Όλα αυτά που είδαμε στην Premier λίγο όταν εκείνη μπήκε στη ζωή μα το 1992, δεν ξεκίνησαν το 1985 μετά το Χίζελ. Κάρτα και καλύτερα καγγελά. Κανένα έλεγχο όσον αφορά το αλκοόλ τη βία και πάνω απ' όλα τι συγκρούσει με την αστυνομία. Υπάρχει η ότι τα νίκησε όλα η Θάτσερ, τελειώσανε όλα με το Χέιζερ και την τιμωρία. Πού το 86 τον Αύγουστο κάτι χούλιγκαν τη United την μου διέλυσαν έναν φρυμπότ. Σε κάτι εκεί δεν είχαν κάνει κάτι. <χω> Σε ένα, ε, το θυμάσαι, <χω> ένα, ένα πλοίο που είχαν γυρίσει από την Κρήτη που το είχαν, το είχαν ισοπεδώσει μέχρι να φτάσει στον Πειραιά. Λίτσε αγώνα Μπράτφορντ, το ξύλο τη Αρκούδα. Το 1988 γίνει μάχη του χάιμπορι, Πάλι Μίλγουολ και Άρσεναλ. Κύπελο τότε. Το ξύλο συνέχισε να πέφτει. Οι χούλιγκανς συνέχισαν να τα σπάνε. Οι οπαδοί, οι χούλιγκανς ή μη, συνέχισαν να θεωρούνται άνθρωποι κατώτερης κατηγορίας από τη Θάτσερ, οι μη συνέχισαν να θεωρούνται άνθρωποι κατώτερη κατηγορία από τη Θάτσερ, η οποία δεν είχε πουθενά στο μυαλό τη. Ούτε την πρόθεση, ούτε κανένα σχέδιο για να φτιάξει το πόδοσο. Τιμώρησε τι ομάδε να μην βγαίνουν εκτό, να μην πλήττεται το κύριο τη χώρα τη. Υιοθέτησε ένα νόμο που δεν είχε το παραμικρό αποτέλεσμα και η ζωή συνεχίστηκε. Μέχρι τον Απρίλιο του 1989. Μέχρι που ήρθε η τραγωδία στο Χίρσμπορο. 96 τότε ο 27ο προσθέθηκε πολλά χρόνια αργότερα, πέρα από μερικού μήνε. 96 άνθρωποι, 96 οπαδοί τη Λίβερπουλ έχασαν τη ζωή του στο Σεφίλτ, στο ημιτελικό τη Λίβερπουλ με την Νότια Χαμφόρεστ. Και τότε ήρθε το πραγματικό γεγονό που άλλαξε το αγγλικό ποδόσφαιρο και μα έδωσε την Πρεμελίκ που γνωρίσαμε αργότερα το Χίλμπορ. Είναι θλιβερό, αλλά είναι και πραγματικό. Αυτή η τραγωδία, ανάμεσα στο 85 και στο 89, είχαν μεσολαβήσει τέσσερα χρόνια. Στι συνθήκε στα αγγλικά γήπεδα δεν είχε αλλάξει το παραμικρό. Το παραμικρό δεν είχε αλλάξει. Και 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γιατί η αστυνομία απέτυχε τραγικά, απέτυχε παταγωδός εκείνη την ημέρα να τι προστατεύσει και όχι μόνο δεν τι προστάτευσε, αλλά πήρε. έκανε μια σειρά από ενέργειε που του οδήγησαν στο θάνατο. Την επόμενη μέρα και τι επόμενε μέρε, αυτό που έμαθε η αγγλική κοινή γνώμη και όλο ο κόσμο, δηλαδή εμεί, ήταν το ακριβώ ανάποδο. Ότι αυτοί οι 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του επειδή έφταιγαν οι ίδιοι. Επειδή οι ίδιοι δήθεν ήταν μεθυσμένοι επειδή οι ίδιοι δήθεν έκαναν ντου στο κήπεδο για να μπουν χωρίς εισιτηρία. Επειδή οι ίδιοι κατορούσαν τους νεκρούς, όπως έγραψε το περίφημο πρωτοσέλιδο της ΣΑΝ, μερικές μέρες αργότερα, και χτυπούσαν τους ηρωικούς αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να σώσουν τους οπαδούς. 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτά τα κάγκελα, από σφυξία, με φρικτό τρόπο, και όχι μόνο οι συγγενείς τους και οι άνθρωποι τους δεν άκουσαν το ποιο φταίει, όχι μόνο δεν αποδόθηκαν ευθύνε, αλλά η επίσημη εκδοχή από τις πρώτες κιόλα ώρες της τραγωδίας, της αστυνομία προς τα έξω και εν συνεχεία των ΜΜΕ, ήταν, τι θα λέτε, άλλη μια τραγωδία χολιγκανισμού. Μόνοι τους, σαν τα ζώα, πήγανε πάνω στα κάγκελα, επειδή ήταν υπεράνευθυμοι, επειδή ήταν μεθυσμένοι, επειδή κάνανε ντου και έλειωσε ο ένα τον άλλον. Δεν υπάρχει κανένα λάθο. Ούτε τη αστυνομία, ούτε του κηπέδου, ούτε τη θύρα, ούτε τη ασφάλεια, ούτε τίποτα. Το χείρι μπορεί να τα πάντα. Αν θέλετε, το όνομα ενό ανθρώπου που άλλαξε το ποδόσφαιρο στην Αγγλία και που έφτιαξε την Premier League, αν πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα όνομα, αυτό είναι του Lord Justice Taylor. Το ανθρώπου που ανέλαβε να φτιάξει το Hillsborough Report που ανέλαβε να εξετάσει τα πάντα και ανέλαβε να πει στην κυβέρνηση και στην αγγλική κοινή γνώμη τι έγινε. Η πρώτη, η προσωρινή του αναφορά δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 1989 και ανέφερε το τι κατά τη γνώμη του πήγε λάθος στο Χίλσμπορο. Παρότι <laughs> γελάω γιατί προσπαθώ να συγκρατηθώ λίγο Παρότι αλλοιώθηκαν 164 καταθέσει αστυνομικών πριν φτάσουν στα χέρια του. Επαναλαμβάνω, οι αστυνομικέ αρχέ αλλοιώσαν 164 καταθέσει αστυνομικών πριν φτάσουν στα χέρια του ανθρώπου που θα έκανε την έρευνα. Παρό, παρόλο αυτό το γεγονό τη απόκρυψης και τη συγκάλυψη, ο άνθρωπο αυτό έβγαλε ένα πόρισμα και είπε ότι η νούμερα να ευθύνει ανήκει στην αστυνομία. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για μεθυσμένου. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για ντου. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για ανθρώπου που δεν είχαν εισιτήριο ίσα ίσα, τα εισιτήρια δεν είχαν εξαντληθεί. σα ίσα οι άνθρωποι που ήταν στην κερκίδα ήταν λιγότεροι από τη χωρητικότητα τη κερκίδα. Οπότε δεν μιλάμε για υπεράριθμου. Ο άνθρωπο είπε, police broke down. Από την αρχή μέχρι το τέλο. Αυτό έγραφε η αναφορά που έκανε τον Αύγουστο που ήταν με τη ματιά προς τα πίσω το τι έγινε στο Χίσμπορο. Ο Υπουργός Ιστορικών τότε ήταν ο κύριος Ντάγκλας Χάρντ. Χαρδαλιάς, λες. <laughs> ο οποίος πήρε την αναφορά και την έστειλε στα ανώτερα κλιμάκια με την άποψή του ότι έπρεπε να ζητηθεί η παρέτηση του αρχηγού της αστυνομίας που ήταν τον αγώνα το εσωτερικό σημείωμα του χάρτη όταν πήγε προ τα πάνω, προ τη θάτσα δηλαδή, έλεγε το μέγεθο τη καταστροφή και το ποσοστό ευθύνη που επιρρύπτει αναφορά στην αστυνομία απαιτεί αυτή την παρέτηση. Αν το περιεχόμενο τη αναφορά βγει προ τα έξω, θα ενθαρρύνει βίαιη συμπεριφορά των οπαδών προ του αστυνομικού και οι οπαδέ τη Λίβερπουλ θα αισθανθούν δικαιωμένοι. Σα διαβάζω και μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο αυτό, το ιδιόχειρο σημείωμα που έχει κάνει με το χέρι τη η Θάτσερ στην άκρη του κειμένου. Και υπάρχει στη δημοσιότητα, μπορείτε να το δείτε με τα δικά τη γράμματα. Δεν είναι καν στον υπολογιστή. Είναι με το χέρι, αλλά παλαιά. Στο περιθώριο του εγγράφου, στο οποίο η Θάτσερ γράφει τα εξή. Τι εννοούμε όταν λέμε να χαιρετήσουμε τη γενική κατεύθυνση τη αναφορά. Η γενική κατεύθυνση είναι μια καταστροφική κριτική τη αστυνομία. Είναι αυτό ευπρόσδεκτο για μα σίγουρα μπορούμε να χαιρετήσουμε την πληρότητα της αναφοράς και των συστάσεων. Το μεγαλύτερο μέλημα της Θάτσερ δεν ήταν ποτέ το ποδόσφαιρο, ο κόσμος, οι κερκίδες και τίποτα από αυτά, παρά μόνο τότε, το 1989, η προστασία της αστυνομία. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη, και πρέπει να το πω αυτό στον αέρα, για να είμαι απόλυτο σωστό. δεν έχουμε δει ποτέ κάτι που να αποδεικνύει ότι η Θάτσερ ήξερε την αλήθεια για το Χίλσμπορο και τη συγκάλυψε. Δεν έχουμε καμία απόδειξη αυτό. Το πιο πιθανό σενάριο, σοβαρά τώρα μιλώντα, είναι ότι επισκέφθηκε το γήπεδο όπω υπάρχουν φωτογραφίε και τα πλάνα μετά την τραγωδία και επίστεψε του αστυνομικού που τη είπαν όλη αυτή τη σειρά των ψεμάτων που όχι μόνο έλεγε ότι δεν έχουν οι ίδιοι την παραμικρή ευθύνη, αλλά τι, τι, γιατί μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο χουλιγανισμού. Μιλάμε για ζώα, κυρία Μαργαρίτα. Για ζώα. Θέλω να είμαι δίκαιο. Είναι άλλο κομμάτι το ότι θέλω και εξακολουθώ να προσπαθώ να πω την αλήθεια στον αφορά το γεγονό ότι δεν έκανε τίποτα κατηβία στα γήπεδα και δεν ήξερε κανένα χουλιγανισμό και δεν ήξερε κανένα ποδόσφαιρο. Είναι άλλο κομμάτι αυτό και είναι άλλο πράγμα να τη αποδώσουμε ευθύνη για κάτι για το οποίο δεν έχουμε αποδείξει. Το ότι ξε... ήξερε την αλήθεια για το Χίλσμπορο και δεν έκανε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα που να το αποδεικνύει. Οπότε εγώ τη δίνω το άλλο θέτο απλά πίστεψε στου αστυνομικού. Βέβαια, όταν βγήκε μία αναφορά και είδε το αποτέλεσμα τη, το οποίο ακόμα και χωρί τι 164 αλλοιωμένε καταθέσει που υπήρχαν την αλήθεια για το πώ η αστυνομία κατασκεύασε όλο αυτό το πράγμα για το Χίλσμπορο, Ακόμα και χωρί αυτό, υπήρχε μια αναφορά που έλεγε: Παιδιά, εδώ πέρα ανοίξατε μια πόρτα που δεν έπρεπε, το στείλατε από εκεί που δεν έπρεπε, δεν κάνατε τίποτα, δεν μπήκα ένα μέσα. Φταίτε. Η Θάτσερ έγραψε: Εντάξει τώρα, μετά που μου με αυτά τα δημόσια. Χωρί καν να ξέρει το κομμάτι τη συγκάλυψη το οποίο βγήκε στο φω τη δημοσιότητα 23 χρόνια αργότερα. Που μάθαμε την αλήθεια για τι αλλοιωμένε καταθέσει Μάθαμε την αλήθεια για το γιατί για ο ιατροδικαστή έβαλε το περίφημο 3 και 15 ήταν όλοι νεκροί. Το οποίο είναι ανίκουστο. Ανίκουστο. 3 παρά 5 ξεκίνησαν όλα αυτά. Τρει η ώρα ξεκίνησε και το παιχνίδι. 3 και 15 είπε ο ιατροδικαστή Όλοι νεκροί. Για, για ποιο λόγο. Για να μην υπάρχει καμία έρευνα για το αν μπορούσε να σωθεί κάποιο μετά. Για να μην υπάρχουν ευθύνε. 23 χρόνια αργότερα μάθαμε ότι 50 κάτι από του 96 θα μπορούσαν να έχουν σωθεί ακόμα και μετά την τραγωδία. Αν είχε αντιμετωπιστεί αυτό που συνέβαινε στο πεταλό με τον σωστό τρόπο. Εγώ δεν λέω ότι θα Θάτσερ τα έξερε όλα και τη συγκάλυψη. Λέω ότι από το 85 μέχρι το 89 οι άνθρωποι κερκίδε για εκείνη ήταν τα ζώα που χρειάζονταν καλύτερου φράχτε. Και σε αυτού του φράχτε και σε αυτά τα κάγκελα και σε αυτή την κατηφόρα και σε αυτό το τη αστυνομία μπείτε όλοι μέσα. Έχασαν τη ζωή του 96 άνθρωποι και όχι μόνο την έχασαν, αλλά έπρεπε να περάσουν 23 χρόνια στα οποία όλος ο πλανήτης, δεν μιλάω καν για την αγγλική κοινή γνώμη, αλλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα και οπουδήποτε, ξέραμε ότι είναι τι, Χέιζελ, χουλιγκάνι της Λίβερπουλ, ε, Χίσμπορο το ίδιο. Μπήκαν εκεί μέσα, δε, ε, αυτό δεν είχε γίνει. Μεταξύ τους που σκοτωθήκανε μόνοι τους. Κατουρούσανε τους νεκρούς, δέρνανε του τους μπάτσου, τους κλέβανε, δεν κάνανε τίποτα. Οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγήθηκαν στο θάνατο και προσπαθούσαν να θρώσουν ένα στη ζωή του αλληνού που κάνανε εφορία τι πι, πι, πινακίδε. Σε ένα γήπεδο με 96 νεκρού που μπήκε μέσα στο γήπεδο ένα ασθενοφόρο. Ένα. Και παίρνανε αίμα από του νεκρού 13 και 14 και 8 και 10 χρόνων για να αποδείξουν ότι ήταν όλοι μεθυσμένοι. Θα ξαναπώ. Δεν λέω ότι είχε η Θάτσερ τα ήξερε όλα αυτά. Αλλά σίγουρα το πρώτο μελήμα της δεν ήταν ούτε το πέταλο, ούτε η βία, ούτε οι χούλιγκαν. Παρά μόνο η προστασία της αστυνομίας έστω και στον τελευταίο χρόνο της θητείας της. Που τελείωσε στις 28 Νοεμβρίου του 1990. Στις 28 Νοεμβρίου του 1990 που η Θάτσερ σταμάτησε να είναι προπουργός Αγγλίας από το 85 που πήρε ένα νόμο στα χέρια της και είπε θα κάνουμε αυτό στο αγγλικό ποδόσφαιρο, στο χουλιγανισμό, στα πέταλα, σε όλη δίποτε λέγεται ποδόσφαιρο στην Αγγλία, η ίδια Προ το καλύτερο δεν άλλαξε το παραμικρό. Δεν άφησε πίσω τη κανένα δίθεν εγχειρίδιο το οποίο θα πάρουμε και θα πούμε λοιπόν βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4 να κάνουμε ό,τι έκανε η Θάτσερ. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι μεγαλώσαμε με αυτή την αφήγηση. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Τι συνέβη, τον Ιανουάριο του 1990. Όταν μπήκαμε δηλαδή στη χρονιά που έμελε να είναι η τελευταία τη Θάτσερ στην Πρωθυπουργία, το Νοέμβριο τον Ιανουάριο του 1990, βγήκε η τελική αναφορά του κυρίου Τέιλορ. Ο οποίο, αφού είχε πλέον καταθέσει την άποψή του για το ότι πήγε στραβά στο Χίλμπορο, κατέθεσε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εκεί είναι το εγχείρηδιο. <laughs> Δεν είναι στου νόμου τη Θάτσερ. Είναι σε αυτά που έκανε ο Τέιλορ στην αναφορά που η Θάτσερ δεν ήθελε να δει το φως της δημοσιότητας και δεν ήθελε να οδηγήσει στην παρέτηση του, αρχηγού της αστυνομία εκείνη την ημέρα στο κήπεδο. Αυτό τα έκανε όλα. Το πρώτο που έκανε, <laughs> καταργήθηκε ο νόμος για την Εθνική Κάρτα των Ρομπάδων. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να καταργηθεί το μοναδικό πράγμα που έκανε η Θάτσερ. Η μοναδική της ιδέα. Τη γράφει ο ίδιος ο Τέιλορ στην αναφορά του για τον νόμο της Θάτσερ. Είναι σαν να χρησιμοποιήσει σφυρί για να ανοίξει ένα καρύδι. Τόσο αποτελεσματικό. Δηλαδή, okay, βάζουμε το καρύδι, το βαράμε με το σφυρί, συντρίμια όλα και λε, να το. Καλά, δεν πήγα. Δεν το άνοιξα. Φάε. Ο ίδιο ο Τέιλορ έχει γράψει στην αναφορά του: Αν φέρεσαι στου οπαδού σαν ζώα, τότε και αυτοί θα φερθούν αναλόγω. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στο μυαλό τη Τάτσερ. Ούτε στη λογική τη. Δεν την κατηγορώ. Με της, με χαρά τη να μην ενδιαφέρεται για του χουλιγκάνου και τα γήπεδα και το ποδόσφαιρο. Κανένα πρόβλημα. Όχι ότι δεν έκανε τι κακό. Ότι νίκησε κανέναν, ότι άλλαξε κάτι. Ο Τέιλορ είπε τέρμα. Λοιπόν, και στι δύο κατηγορίε αλλάζουμε όλα τα γήπεδα. Καταργούνται οι θέσει των ορθείων, είναι επικίνδυνε. Ενισχύουμε παντού τι κάμερε, βγάζουμε τα κάγκελα. Βγάζουμε τα κάγκελα. Όχι αυτό που θέλει εσύ, το άλλο θα κάνουμε. Βγάζουμε τα κάγκελα από παντού. Από παντού, σταδιακά βγαίνουν από παντού. Βάζουμε κάμερε, προσέχουμε τη συμπεριφορά αυτών που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, βρίσκουμε κάθε παραβάτη, τον στέλνουμε στη δικαιοσύνη και αν όχι στη φυλακή, του θερούμε το δικαίωμα να μπαίνει στο γήπεδο, γιατί ξέρουμε πλέον ποιο είναι και τι κάνει κτλ. Και, και τα γήπεδα τα κάνουμε ασφαλή. Σταματάμε να ενθαρρύνουμε με τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε στου οπαδού, το να πλακώνονται με του αστυνομικού γιατί είναι οι εχθροί. Και σταματάμε να ενθαρρύνουμε και του αστυνομικού να πλακώνουν τα παιδιά στο πέταλο, είτε αυτά φέρονται καλά, είτε όχι. Γιατί όλη αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από το Χέιζελ μέχρι το 89 και το 90, στην πραγματικότητα ενθάρρυνε τι συγκρούσει και του χολιγανισμού. Η αστυνομία που ήταν το αγαπημένο όργανο τη Θεώρησε ότι έχει όλη τη δύναμη να τα βάζει με αυτού που ο υπουργό δεν θέλει τα γήπεδα. Και οι άλλοι είπαν: Ωραία, εσείς είστε ο εχθρό, η αστυνομία. Είναι πάρα πολύ πιθανό το αυτό συμβαίνει ακόμα και μέχρι και σήμερα. Αλλά συμβαίνει έξω από τα γήπεδα. Από το 92 μέχρι το 94, το 92 ξεκίνησε η Περμελή. Με το 94 φτιάχτηκαν όλα. Γκρεμίστηκαν όλε οι κερκίδε που είχαν θέσει μόνο ορθίων, όπω το κόπι, το στρέτφορντ το στο έγιναν ξανά με καθίσματα. Καταργήθηκαν οι θέσει ορθίων. Ολόκληρα εκεί που τα κερμίσαν και ξαναφτιάχτηκαν. Καινούργια, 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 καινούργια. Ασφαλή, ανθρώπινα, χωρί κάγκελα. Με πιανούν λεφτά του κράτου. Αν τα είχε δώσει εσύ, η Θάτσερ, θα έλεγα ναι. <laughs> δεν πέτυχαν οι νόμοι τη. Εντάξει, δεν πέτυχαν οι νόμοι τη, παιδί μου. Δεν είχε καλέ ιδέε, αλλά όταν βρέθηκε ένα άνθρωπο και τη είπε: Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό, Παρότι χρειάστηκε πότε να πεθάνουν 96 άνθρωποι. Πλήρωσε. Δεν τα έδωσε εκείνη. Ήταν ήδη σπίτι τη. Από τον Νοέμβριο του 90. Η κυβέρνηση Μέιτζορ θα έκανε. Μετά. Τα λεφτά του Μέρντοχ. Σκάι. Παιδιά. Όχι μόνο δεν πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε το ποδόσφαιρο σε αυτήν την καταστασία, αλλά έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε το καλύτερο προϊόν στον κόσμο. <laughs> Who's with me. Να βγάλουμε λεφτά. Να φτιάξουμε την Premier league να κονομάμε όλοι να είμαστε γαμάτοι. Πάμε. Γήπεδα. Τηλεοπτικό. Αποκλειστικά δικαιώματα. Κάμερε. Ασφάλεια. Και ξαφνικά λάμπουμε. Και πέρασε το ποδόσφαιρο. Από όλο αυτό το, το, μαύρο πράγμα που ήταν στην Αγγλία αυτά τα πέντε χρόνια. Τέσσερα. Από το 85 μέχρι το 89 μέχρι το 90. Πρέπει να το 92. Τελειώνουν τα κύπτα των και ξαφνικά, αυτό που μεγαλώσατε όλοι, «Α, έχει Αγγλία το Σαββατοκυριακό», άρχισε να συμμετοποιείται. Αν τα είχε πληρώσει τουλάχιστον, θα έλεγα ότι «ΟΚ, okay, πλήρωσε. Εφάρμοσε την ιδέα. Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι θα το έκανε, αν ήταν εκείνη στην εξουσία. Μάλλον το αντίθετο. Θα έλεγα «Τι, τι θέλετε, τι, λεφτά για αυτού. και τα πεταλά». Αυτοί που πλακώνται με την αστυνομία, που πλακώνται μεταξύ του, που σκοτώνονται, που, που πνίγονται, που συνθλίβονται στα κάγκελα και έχουμε νεκρού και που πηγαίνουν στο εξωτερικό και πλακώνονται με του Ιταλού και έχουμε 30 εκτό του νεκρού Ιταλού. Ποτέ. Πάρε τον τάφο μου. Λεφτά. Η εθνική κάρτα φιλάφλου που ήταν η ιδέα τη, καταλήφτηκε. Αμέσω. Καταδικάστηκε από τον άνθρωπο που έκανε την αναφορά ω αναποτελεσματική, ω αστείο μέτρο. Και στην πραγματικότητα, θα το ξαναπώ, από το Χέιζελ που υποτίθεται ότι τη όλους όλου και ξεκίνησε τη μάχη για να σώσει το ποδόσφαιρο μέχρι το 89, το ποδόσφαιρο ήταν ίδιο. Απλά οι ελληνικές ομάδε δεν έπεσαν στην Ευρώπη. Αυτό είναι όλο. Τίποτα δεν έφτιαξε. Τίποτα δεν βελτίωσε. Κανένα εγχειρίδιο δεν άφησε πίσω τη. Είναι το πιο τεμπέλικο πράγμα στον κόσμο το να λε: Κάντε ό,τι έκανε η Θάτσερ τιμωρή στι ομάδε. Σαν τιμωρία να το προτείνει, ναι, οκ. Okay. Όχι σαν μέτρο, για όνομα του Θεού. Όχι σαν κάτι που θα φέρει αποτέλεσμα. Όχι σαν κάποιο χειρίδιο που δίθεν έχει αφήσει πίσω τη η Βαρόνη. Τι, ο Βαρόνη λέει ο Άδωνη που τρελαίνεται. Παθαίνει εγκεφαλικό, δεν ξέρω κάτι. Πρέπει να νιώθει την αρχοκαλιά του. Δεν ξέρω να το έχει προσέξει. Δεν, δεν, υπάρχει περίπτωση να αναφερθεί εκείνη και να μην τη λέει Βαρόνη. Τρελαίνεται. Και ξέρετε κάτι, ρε εσείς. δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον οποιοδήποτε. Ψοφάει ε, για εκείνη. Για αυτά που έκανε στην Αγγλία, για το πώς έφτιαξε την οικονομία της χώρας, για το πώς στάθηκε έτσι απέναντι σε κριτικούς, για το πώς συμπεριφέρθηκε στην περίπτωση των ανδρακορίχων. δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει, ένας, υπάρχει ένα κοινό εκεί έξω το οποίο τρελαίνεται κατά τη Θάτσερ, το οποίο σε θεωρεί εχθρό. Αν πει ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρει κάτι από τα 10 επιτεύγματα τη, το 10ο, αυτή η περίφημη ιστορία ότι νίκησε, το δεν ισχύει. Δεν τη επιτίθεσε συνολικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν τη κάνει πόλεμο, δεν την ακυρώνει, δεν, τη, δεν ξέρω κι εγώ, δεν τη επιτίθεμαι ρε παιδί μου, πώ να το πω. Αν με ρωτήσει την άποψή μου για το τι έκανε στο Χίτσμπορ, ναι, μπορώ να σε επιτεθώ. Συνολικά δεν το λέω για να την πλήξω. Απλά δεν συνέβη, ρε, εσύ. κάτι. Δεν συνέβη. Νομίζουμε ότι συνέβη, δεν συνέβη. Είναι σαν να έχει βάλει κάπω τέσσερα γκολ και τελικά ξαναδεί το παιχνίδι και είχε βάλει τρία. Να το πω έτσι. Αυτό το τέταρτο γκολ, επειδή μου δεν έχει μπει ποτέ. Και τα τρία που έβαλε, πολλά είναι. Το λέω για του εκεί έξω φανατικού, α πούμε, τη Βαρώνη, οι οποίοι τρελαίνονται για τη Θάτσερα, πούμε, και θεωρούν ότι είναι κάποιο ε, πολέμιό τη. Αν σηκώ στο χέρι που το κάνω από το 13 μέχρι και σήμερα που έχω γράψει το πρώτο κείμενο μέχρι τώρα, κάθε φορά σε κάθε ευκαιρία και λέω εσεί για όνομα του Θεού, σταματήστε να το λέτε αυτό. Πριν από αρκετά χρόνια στο Twitter, ένα, ο Ιταλό ο Τρακνέντι Παλμέρι που είναι στη διάσημη φου, εκατομμύρια δεν ξέρω πόσου followers έχει ρε παιδί μου, Ιταλό έτσι αεριτζή δημοσιογράφο, είχε τον ίδιο διάλογο στο Twitter. Έχει γράψει κάτι, ξέρω αγγλικά, α Thatcher που χρειάζεται, ξέρω κάτι, και έχει μεταξύ ο Τζόναθαρ Βίνσορ που είναι από του κορυφαίου συγγραφεί για θέματα ποδοσφαίρου. μου άνθρωπο που έγραψε το Αριστερό Βαθμό στην Πυραμίδα, που έχει γράψει από τότε τόσα βιβλία για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν μιλάμε για κάποιον που ξέρει την ιστορία του ποδοσφαίρου, αυτό είναι ο Τζόναθαρ Βίνσορ, είναι τεράστιο. του έχει πει, ποια θα τρέψει, λε. Και παντάει το άλλο στην μαξί, ότι τι εννοεί. Δεν καθάρισε. Θέλω να πω ότι αποδει κατηγορώ κάποιον που δεν δέχεται σήμερα την αλήθεια σχετικά Thatcher, αλλά δεν το κατηγορώ επειδή το μάθα έτσι. Όλοι έτσι το μάθαμε. <laughs> 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 είναι δεδομένο ότι σε όλε τις χώρε Ευρώπης Ευρώπη εκείνη την εποχή μεταδόθηκε η είδηση ότι κοίταξε να δει Iron Lady καθάρισε. <laughs> Τα έφτιαξε όλα. <laughs> Και το λέω, τι εννοεί, Έτσι δεν έγινε. Και το Wilson του έλεγε πολύ ευγενικά τι... Τι, τι αυτά που λες. Δηλαδή, μόνο οι φανατικοί τη το πιστεύουν αυτό τον τόσο συνδέον και με όλου αυτού υπάρχει τεράστιο ότι. Εντάξει, παιδιά, μιλείτε ψέματα. Όταν πέθανε, δε. Υπήρχε όλη αυτή την κουβέντα γιατί τώρα πρέπει να αντιληφθεί ενό λεπτού στα γήπεδα. Και έχουν γραφτεί κείμενα τα οποία αξίζει να τα διαβάσετε γιατί ακόμα και με σεβασμό στη μνήμη τη. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε εντάξει, παιδί μου, οκ, okay, να. Είναι σωστό να τιμηθεί, α πούμε, ένα πρωθυπουργό που έφυγε από τη ζωή. Το καταλαβαίνουμε, αλλά στα συγκεκριμένα γήπεδα στο συγκεκριμένο χώρο δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Όχι γιατί υπάρχουν κάποιοι μέσα που δεν την ψήφισαν ή που δεν τη συμπαθούσαν, αλλά γιατί η σχέση τη με το ποδόσφαιρο ήταν μια σχέση που δεν επιτρέπει το να τηρηθεί ενό λεπτού Και δεν μιλάμε για του οπαδού του Λίβερπουλ που έχουν το χίλιμπορο στο κεφάλι του, αλλά και στα υπόλοιπα γήπεδα. Δεν γίνεται. Και εκεί τότε γράφτηκε, όταν έφυγε η Θάτσερα από τη ζωή, η φοβερή ατάκα, α πούμε, την οποία κάπου που κατά καιρού έχω πει, ότι το να λε ότι έσωσε το ποδόσφαιρο είναι σαν να γυρίσει στη Βιθλέμ και να πει στι μανάδε. Ο Ηρώδης, ε, λιτώσατε τα έξοδα για τι πάνε. Σκότωσε το όλα τα παιδιά. Πρέπει να είσαι πολύ φανατικό του Ηρόδη, ρε παιδί μου, για να αντιστρέψει τόσο πολύ την ιστορία και να πει ότι αυτό που σκότωσε όλα τα παιδιά, τα θανάτωσε, Έκανε καλό στι μανάδε γιατί του κλείτωσε τα έξοδα για τι πάνε. Πρέπει να είσαι ο ιρόδη πιο... ο, ο ίδιο. Ε, ο πιο φανατικό τη άτσε, παιδί μου, θα πρέπει να είσαι που και πάλι έχει άδικο. Αν ξαφε... ακόμα πιστεύει ότι έσουσε το ποδοσφαιρό, ότι έφτιαξε το ποδοσφαιρό, ότι άφησε πίσω τη ένα εγχειρίδιο που πρέπει να ακολουθήσουμε, ούτε απ' έξω. Άφησε ένα εγχειρίδιο για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Που κατά καιρού στην Ελλάδα έχουμε δει κυβερνήσει, είναι τρομερό. Σύστι... κάρτα φυλάφλου. ε, κοντονή, πότε, πότε το έλεγε τότε, κάρτα φυλάφλου. απαγόρευση μετακίνηση οπαδών, δικό μα, 100%. Το εφαρμόζουμε εδώ και πόσα χρόνια. Και κάγκελα. Κάγκελα παντού. Ορίστε, σα έκανα λίγο σε όσου κατά καιρού έχετε και ζητήσει να το κάνω και να πω όλο αυτό για τη Θάτσερ. Και πάμε λίγο στο σήμερα. Ασχολούμαστε εδώ και μια εβδομάδα με τα μέτρα τη κυβέρνηση για την οπαδική βία. Σωστά. Σωστά. Έχω την αίσθηση ότι η μοναδική λέξη στην οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε 100% είναι τη κυβέρνηση. Γιατί το λέω αυτό. Δεν τα λε και μέτρα. Θέλω <laughs> <laughs> να πω. Μέτρο είναι κάτι το οποίο είτε το εφαρμόζει για πολλωστή φορά γιατί έχει φέρει αποτέλεσμα στο παρελθόν, οπότε το ξανακάνει, είτε κάτι είναι καινούριο και λε: Κοίταξε να δει, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα και δεν είδα τίποτα. Να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Οπότε είναι ένα νέο μέτρο πρωτοποριακό που ελπίζουμε να φέρει αποτέλεσμα το κεκλεισμένο των θυρών εφαρμόζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεκαετίε. Ωραία, ποιο μπορεί, α πούμε, να κοιτάξει προ τα πίσω σε όσε φορέ έχει εφαρμοστεί και να πει, κοιτάξτε να δει, αυτό είναι μέτρο, διότι κάθε φορά που το εφαρμόζουμε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. <laughs> δεν το λε μέτρο. Είναι σαν να λε, ξέρω εγώ, όταν έχω πονοκέφαλο, μου αρέσει να αλλάζω τα βιβλία στη βιβλιοθήκη μου, τη σειρά που τα έχω βάλει. Είναι μια συνήθεια που έχει. Μέτρο κατά του πονοκεφάλου δεν είναι. Δηλαδή δεν σου περνάει πονοκεφάλου την ώρα που αλλάζει τα βιβλία. Ούτε είναι κάτι που θα σε κάνει να μην έχει πονοκέφαλο την επόμενη μέρα. Είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει. Δεν είναι μέτρο. Έχει εφαρμοστεί άπειρε φορέ, με όλου του τρόπου. Έχει εφαρμοστεί και ακόμα και αναγκαστικά. Hello, είχαμε πανδημία. <laughs> Κάναμε ολόκληρη σεζόν, μία σεζόν και κάτι, χωρί κόσμο στα κήπεδα. Δεν άλλαξε ποτέ τίποτα. Δεν άλλαξε ποτέ τίποτα σε καμία ομάδα. τιμωρήθηκε μόνο η ίδια η ομάδα, και δεν άλλαξε ποτέ. Κάτι αν εφαρμόστηκε όπω και τώρα, συλλογικά, που λέει η κυβέρνηση, λοιπόν, δύο μήνε κανένα δεν πήγε στο κήπεδο. Στο ποδόσφαιρο. Γιατί ε, στο μπάσκετ δεν θα το κάνουμε. Εντάξει, δεν θα, δεν θα το κάνουμε. Ναι. Και στο βολί. Γιατί σκεφτήκαμε ότι είναι διαφορετικό το κοινό. Πού, πού, πού. Δηλαδή, για όνομα Αλλά α μείνουμε στο διατάφτα, στο πρώτο. Δεν είναι μέτρο. ή τιμωρία. Εντάξει, μέτρο δεν το Όποιο πιστεύει ότι αυτό μπορεί να έχει οποιοδήποτε είδους αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Πρέπει να, να ήρθε στη γη σήμερα και να πει: Αυτό δεν το έχω δει, να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει. Όλοι οι υπόλοιποι που ζούμε στη χώρα ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα δεν λέγεται μέτρο, γιατί δεν έχει ποτέ κανένα αποτέλεσμα, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και τώρα. Τι είναι τότε, αφού δεν είναι μέτρο. Είναι το κλασικό που κάνει η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, που είναι το να απευθυνθεί στου ψηφοφόρου τη και μόνο σε αυτού, γιατί αυτή είναι η πολιτική τη σε κάθε τι που συμβαίνει. Απευθύνεται μόνο στου ψηφοφόρου τη και να πει: Κοιτά, δεν μασάω. τους τιμώρησε. Αυτό είναι. Από την άλλη, διαμορφώνεται μια κατάσταση στην οποία φωτογραφίζεται ο Ολυμπιακό και προφανώ διότι αυτό είναι ο πρωταγωνιστής των πραγμάτων που έχουν συμβεί. Δηλαδή υπάρχει το ντερμπι. Κροτίδα, Χουάν Καρτά λέγαμε. Και όλη αυτή η υπερασπιστική γραμμή <laughs> του Ολυμπιακού. Εντάξει, ένα αυτό. Δύο. Πανθεσσαλικό. Γη μαδιά. Και μερικέ μέρε αργότερα η σύγκρουση. Η πολεμική με την αστυνομία που έχει στείλει έναν άνθρωπο να παλεύει για τη ζωή του και να έχει ήδη ακροτριαστεί με την δολοφονική επίθεση εναντίον του με την ναυτική φωτοβολίδα. Ολυμπιακός είναι σε όλα αυτά. Ναι, πολύ ωραία. Οι άλλοι γιατί τιμωρούνται. Αναδρομικά, αναδρομικά, οκ, okay, το ακούω. Ξέρουμε όλοι <laughs> το τι έχουν κάνει οι χούλιγκαν κάθε ομάδα. Μην με βάζετε να λέω πράγματα που είχα πάει και στο podcast για του οργανωμένου. Αν είναι αναδρομική η τιμωρία, είναι ο μοναδικό τρόπο να την ακούσει. Αλλά Ποια είναι η λογική τη αναδρομική τιμωρία, α πούμε. Γενικά, όλοι έχετε κάνει από κάτι κατά καιρού. Οπότε τώρα που έγιναν τα συγκεκριμένα και που χτυπήθηκε αστυνομικό και παλεύει για τη ζωή του και έχει χάσει ήδη το ένα του πόδι, σα τιμωρούμε όλου συλλήβδιν. Οκ, okay, ξέρουμε τι έχουν κάνει, αλλά τι έκαναν αυτό οι Αγγλίδε, παιδί μου, τι έκαναν αυτό οι Παναθανικοί. Στα γήπεδα λέμε τώρα, δεν λέμε τώρα αν ξέρω εγώ, υπήρχε συνεργασία κάποιον με του Δυναμό τότε. Στο φινάρι δεν ήταν ημέρα του αγώνα του συγκεκριμένου παιχνίδι. Ξέρουμε ότι έχει γίνει στην Τούμπα τι έχουν κάνει οι Πάοξιδε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αλλά φέτο. Γιατί του τιμώρε. Τι κάνανε. Τι κάνανε. Γιατί πρέπει ο Λουτσέσκου που είπαμε στο προηγούμενο podcast ότι ο Πάοκ είναι η μοναδική ομάδα που οι μέση όροι τη και οι δείκτε τη αναλύτηξη όπου θα πρέπει να ιδωθούν με το πρίσμα ότι είναι η μοναδική που έχει παίξει 30 ντρικ εκτό έδρα. Και δεν τα έχει παίξει με τυχαίο τα έχει παίξει με Ολυμπιακό και Άκη και, Παναθηναϊκό. Και του περιμένει και του τρει στην ντούμπα. Και τι του λε, έπαιξε εδώ με κόσμο, έχασε το ένα, πήρε ένα χ, κέρδισε το άλλο, του περιμένει όλου στο κήπεδό του, στο κήπεδό σου, για να του προσπεράσει το δεύτερο γύρο από την βοήθεια του κόσμου σου, δεν θα τον έχει. Πού φταίει ο Πάκο. Πού φταίει ο Πάουκ, παιδί μου, στο κήπεδό του τι έχει συμβεί. Έξω το κήπεδό του, στο Φιτάλη, τι έχει συμβεί. Επαναλαμβάνω για να παρεξηγηθώ. Το αναδρομικά το ακούω γιατί δεν υπάρχει κανένα αναμάρτητος. Φέτος, Μέτρα δεν τα λε. Κάποια κοινή λογική πίσω από αυτή την τιμωρία και πάλι δεν μπορεί να βρει γιατί. Ναι, σει, τώρα. <συλίξει> <συλίξει> ότι πηγαίνετε στο τάδε γήπεδο, αλλά μην πηγαίνετε στο γήπεδο του μπάσκετ, κτλ. Ότι αυτή η ιδέα ότι υπάρχουν διαφορετικοί στο μπάσκετ, στο βόλιο, τώρα οι χούλιγκαν και η παραβατική του συμπεριφορά και οι στρατοί των οργανωμένων και όλα αυτά τα πράγματα δεν φύονται ανάλογα με το αν υπάρχει χορτάρι, υπάρχει. Φυτρώνουν, δρούν και κάνουν ό,τι γουστάρουν σε όλα τα γήπεδα, σε όλε τι πόλεις και σε όλου του χώρου τη χώρα μέχρι στιγμή. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το έχουμε δει. Η κύκλοι κοντά στην κυβέρνηση, α πούμε, λένε δεν είναι μέτρα η τιμωρία αυτή. Λέει. Το μέτρο είναι αυτό που έκανα, λέει ο βρούτη με, το οικο... με, τον οικονό μου. Τι έκαναν, πήγανε, λέει, στον Άριο Πάγο και δώσανε λίστα. Του είδαμε δηλαδή, είναι φοβερό ότι του είδαμε. Με 200 ονόματα, λέει, σκληρών χουλιγκάνων. Από πού να ξεκινήσει τώρα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πρώτον, δηλαδή εσεί είστε τόσο τέτοιοι ηθοποιοί που βάλατε το φάκελο στα παραμάσχαλα. Να περπατάτε να σα έχουν ότι τον έχετε το φάκελο και τον κρατάτε. Δηλαδή το τι παράσταση δίνετε είναι το, είναι το λιγότερο. Δεύτερον, ε, πού τον βρήκατε το φάκελο αυτό. Και ξαφνικά είπατε και στα μέσα ότι πηγαίνει λέει, τόσο πίσω λέει, από την εποχή τη τηλεφωνία του Φιλόπουλου. Ε, λέτε δημόσια σε όλου μα ότι έχετε μια λίστα και αποφασίσετε να το χρησιμοποιήσετε τώρα ή τι φτιάξατε μέσα σε μια νύχτα ξαφνικά τι ακριβώ λέτε ότι την είχατε τόσο καιρό και αποφασίσατε τώρα να ασχοληθείτε και να γυρίσετε στο 2008 με τη λίστα δηλαδή είναι σαν να κάποιος σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε δέκα χρόνια, α πούμε, κάποιο μέλο τη κυβέρνηση, τη οποιαδήποτε κυβέρνηση, να πάει στον Άριο Πάγο και να πει: Λοιπόν, ε, έχω τη λίστα των δικαστών που είναι στο παραδικαστικό κύκλωμα. <laughs> και τόσο καιρό τι δεν έκανε. Τι ακριβώ εννοεί, Ότι τώρα ξαφνικά απέκτησε τη βούληση. Τρίτον και τελευταίο. Δεν είναι ανάγκη εσεί να τα κάνετε όλα για την επικοινωνία. Για κανένα λόγο δεν είναι ανάγκη να τα κάνετε όλα για την επικοινωνία. Κάντε το και μην το πείτε σε κανέναν. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σα πιστέψουμε ότι θέλετε να το κάνετε πραγματικά. Άμα σε βλέπω να πηγαίνει με το φάκελο στα χέρια και μετά να κάνει δηλώσει, δεν υπάρχει τίποτα μπορεί να, 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 να με, πείσει ότι δεν κάνει σόου εκείνη τη στιγμή. Δεν τρέπεσαι να περπατάς με το φάκελο στα χέρια. Ότι να εκεί είναι η λίστα με τα ονόματα. Και να κάνει δηλώσει στι κάμερε. Για ποιο λόγο το κάνει όλο αυτό. Όταν το κάνει, μου δίνει το, το, το σήμα ότι όλο αυτό είναι επικοινωνία. Κάντο χωρί να το, το πει σε κανέναν. Για να φτάσουμε και στο διατάφτα. Οι χουλιγκάνοι του 2023 δεν είναι αυτοί που ήταν στα 80s και στα 90s και στα 0 ούτε ακόμα και στα 10s. Υπάρχουν ακόμα αυτοί που είναι αυτοί που θα. Που θα κάνουν οτιδήποτε θα κάνουν με την αστυνομία, που θα κάνουν οτιδήποτε εναντίον των οπαδών, που θα κάνουν μπάχαρα στα γήπεδα. Αλλά η κορυφή τη πυραμίδα έχει ξεφύγει πάρα πολύ μακριά από το είμαστε χουλιγκάνοι. Είναι του κοινού ποινικού δικαίου, του οργανωμένου εγκλήματο. Οπότε δεν αντιμετωπίζονται με τιμωρίε ...τις ομάδε ή με πράγματα που αφορούν τα γήπεδα. Κάμερε και εισιτήρια και λοιπέ ιστορίε. Αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε το κοινό έγκλημα. Θέλετε να το κάνετε τηλεφωνικά, απόρριτα, χωρί να το πείτε σε κανέναν όμω. Χωρί να το πείτε σε κανέναν. Δηλαδή, τι του λε, προσέξτε από εδώ και πέρα, <laughs> που το κάνει δημόσια. Δεν προσέχουν τόσοι άλλου. Είναι η μοναδική κατηγορία εγκληματίων τη χώρα που διαφημίζει τα εγκλήματά τη. Τα ανεβάζει στο, στο ίντερνετ και λένε πεσήματα από εδώ, κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο. Δεν προσέχουν καθόλου. Είναι ασίδωτοι. Γιατί δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένα μαζί του. Γιατί ποτέ καμία κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί πραγματικά μαζί του. Ποτέ. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όχι επειδή οι Sonic και δεν του προστατεύουν οι πρόεδροι, το, πα, το παλιό που λέγαμε, του προστατεύει, του χαρτζηλικώνει, ξέρει, του πατρονάρει, όλο αυτό. Όχι γι' αυτό. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε ποτέ μαζί του. Και έχουν γιγαντωθεί εκτό των γηπέδων. Δεν είναι γηπαιδική βία πλέον αυτό. Είναι γηπαιδική αυτό, βία αυτό που συμβαίνει στο Πανασσαλλικό. Προφανώ. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι των παράνομων δραστηριοτήτων του δεν αφορά το ποδόσφαιρο πλέον. Ποιο είναι ο αρχηγό τη κάθε θύρα, τάδε, έχετε σκεφτεί ποτέ. Σήμερα που μιλάμε, το 23, όχι παλιά. Κάποτε. Τώρα, σήμερα που μιλάμε. Ποιοι είναι, τι δουλειά κάνουν, τι δουλειέ κάνουν. Θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό, ασχοληθείτε με αυτό κανονικά, σαν να πρόκειται να εξαρθρώσετε κάτι σοβαρά. Ανοίξτε τηλέφωνα, παρακολουθήστε. Δεν προσέχουν καθόλου. <laughs> Μέσα σε λίγο καιρό θα έχετε μια δικογραφία μόλι το τραβάνι. Αυτό είναι ο τρόπο. Μην μου παίρνει τη λίστα και πηγαίνει παραμάσκαλα και μου λε ότι γινά το 2008. Καταρχήν και μόνο όταν δίνει πολλά ονόματα είναι σαν να μου λε: Θα το καθυστερήσουμε. <laughs> από ένα ξεκινά σε κάθε εβδομάδα. Από ένα. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα του. Ξεκινά από ένα και τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα του. Δεν χρειάζεται να εξαγγείλει κανένα μέτρο. Αν θε να κάνει μια τιμωρία όπω έκανε τώρα για σοου επικοινωνιακό και για να δείξει ψηφοφόρου ότι να δεν μασάει ο Πρωθυπουργό και του τιμώρησε όλου ανεξαρτήτω. Οκ. Okay. Αν θε κάτι πραγματικό, μην ανακοινώνει τίποτα. Μην πηγαίνει σε κανένα ρεμπακό, μην λε τίποτα. Να ξυπνήσουμε μια μέρα και να δούμε breaking news, διώξει, βραχιολάκια κτλ. 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 Κάπω έτσι κάτι μπορεί να γίνει. Μέχρι να κάνει αυτό, μη μου ανακοινώνει τι θα κάνει. Δεν το αντέχω. Είναι σαν τώρα που λένε θα καταθέσουμε αγωγή. Καταθέσει, και μετά πε το. Γιατί με ενημερώνει. Κάθε φορά που κάποιο ενημερώνει για τι νομικέ ενέργειε που θα κάνει, με πείθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί να φταίω εγώ. Μπορεί να, έχω κάποιο, να μου λείπει κάποιο έντυπο, να έχω κάποιο άλλο. Μπορεί να είμαι άδικο. Αλλά κάθε φορά που κάποιο λέει θα κινηθούμε νομικά, μπορεί να τρελαθώ. Κάντο. Κάντο και πε μου. Δηλαδή κανονικά, που το λέω καμιά φορά στα οσάκια και γελάνε, λέω κανονικά δεν πρέπει να βάζουμε τίτλο. Ε, πρέπει να βάζουμε λέει ότι θα. Άρα δεν το κάνουμε. Λέμε. Η τάδε ομάδα ανακοίνωσε ότι θα κάνει αυτό. Ήδη αυτό. Κανονικά πρέπει να πούμε λέει. Το οποίο λέει το δυνατίζει. Γιατί ε. λέει, Ο Κέσσαρτ παιδί μου λέει ότι θα καταθέσει αγωγή. Άμα το διαβάσει, πει θα πει: Εντάξει, μπορεί να το κάνει πρώτα. Ενώ όταν δηλαδή, λέμε θα καταθέσει, είναι σαν να γίνει. Ρεκάντο! Κατέθεσε! Μη μου το λε. Στην δικά και ο στι κάμερε οι ιδιώτε να κάνουν δηλώσει. Δεν με πείθεις ρε φίλε, ότι θα κάνει κάτι πραγματικά όταν κάνει δηλώσει γι' αυτό. Κάντο και κλεισμένον. Και κλεισμένον όχι των θυρών των γηπέδων. Ούτε και κλεισμένων λογικών. Κάντο και κλεισμένων των γραφείων. Μαζευτείτε, βάλτε τα κατώ. Και δέστε του. Όλου. Όσου βρείτε. Του βασικότερου. Επιτέλου, κάντε ένα πλήγμα, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που είναι οι πιο ασίδωτοι τη ελληνική κοινωνία. Ένα πλήγμα. Το πλήγμα δεν είναι το κεκλεισμένο. Ούτε είναι οι ευκαιρία, οι δίκε που προκύπτουν από μεμονωμένα γεγονότα. Δεν είναι δίκη για το Φιλόπουλο, δεν είναι δίκη για τον Άλκη, δεν είναι η δίκη που θα γίνει κάποια στιγμή για τον αστρομικό τώρα, γιατί εκεί μιλάμε για κάτι μεμονωμένο. Κάντε ένα πλήγμα συνολικό. Κάποια στιγμή, έστω και ένα που να μην αφορά το μεμονωμένο προστατικό. Γιατί το μεμονωμένο προστατικό καταλήγει πάντα στο να την πληρώσουν ένα, δύο, τρει. Και για την περίπτωση. Για το φρικτό φόνο, τη φρικτή δολοφονία του Άλκη, την πληρώσαν αρκετή. Αλλά ξέρετε κάτι. Το κομμάτι που, στο οποίο ανήκαν οι συγκεκριμένοι δολοφόνοι δεν έπαθε κάτι. Οι δολοφόνοι έπαθαν. Οι συγκεκριμένοι. Εκείνη τη βραδιά. Το κομμάτι στο οποίο ανήκουν όλοι αυτοί δεν έπαθε κάτι. Συνεχίζει κανονικά τη ζωή του. Συνεχίζει να υπάρχει με τι ίδιε δομέ, του ίδιου αρχηγού, του ίδιου υπαρχηγού, του ίδιου οπλίτε. Συνεχίζει να υπάρχει. Κάποτε λέγαμε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα τη βία στα γήπεδα διότι εκείνο, το άλλο κτλ. Το 2023, με όλα τα μέσα που υπάρχουν, στον επειδή θέλει να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη που αρέσει τόσο πολύ στην κυβέρνηση, με τσοτάκι τον νόμο και τάξη τον νόμο και τάξη τον νόμο, με το, όλα τα όπλα που έχουν στη διάθεσή του. Ένα και δύο, με σύμμαχο την ασυδοσία και την απροσεξία. Των συγκεκριμένων παραβατικών οργανώσεων, οι οποίοι δεν νοιάζονται κάτι, κατά... ποτέ κανένα δεν του έχει κυνηγήσει, δεν μπορεί να πιστέψετε, να με πείσετε εσεί, ότι είναι δύσκολο πια. Δεν είναι τόσο πολύ. Κάντε μια αρχή κάπου, αλλά μην την ανακοινώνετε για όνομα του Θεού. <ΣΣ1> <συνλίκη> Αυτό ήταν ο ζωσήμα αυτή τη εβδομάδα. Παρέα φυσικά και με τη στοίχημα. Μπορείτε να μα βρείτε στο προφίλ τη στοίχημα μαζί και με άλλο πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Στίχημα Super League. Μάλλον αν δεν αλλάξει κάτι χωρί κόσμο μέχρι τι 12 Φεβρουαρίου. Φοβερό πρωτάθλημα είχαμε πέρυσι, φοβερό πρωτάθλημα έχουμε και φέτο. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα για το χορτάρι.